Χαίρετε λοιπόν. Προσπαθούμε να κάνουμε σωστές ασκήσεις, ούτως ώστε να μην σακατευτούμε κυρίως και μετά να γυμναστούμε. Κάτι το οποίο βλέπω να κάνουν το 90% λάθος όταν δουλεύουν τη ρόδα. Που δουλεύουμε τις άρσεις από κάτω και πάνε όλοι για σακάδεμα, δηλαδή πάνε για δισκοκύλες όλοι με αυτό που κάνουν. Σπάνια να δω κάποιον να το δουλέψει σωστά. Ποιο είναι το λάθος? Καταρχάς, πάνε να την πιάσουν τη ρόδα από τέρμα κάτω. Δηλαδή, η μπάρα στην άρση θανάτου συνήθως έχει 10 κιλο, 20 κιλο, οπότε δεν είναι τέρμα κάτω ακουμπισμένη στο δάπεδο. Έχει ένα αλφα ύψος. Αυτό έχει να κάνει και με το εύρος κίνησης, έχει να κάνει και με τη θέση των ισχύων και της μέσης. Αν είναι τέρμα κάτω, και ειδικά όταν έχω να ξεκολλήσω τόσα κιλά, θα σακατευτώ διότι δεν θα έχω σωστή θέση. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που έχουν σωστή στάση σε μία άρση θανάτου με μπάρα, όταν πάνε να το κάνουν εδώ, σακατεύονται, γιατί έχουν τελείως λάθος τη θέση τους. Έτσι, δεν αντιλαμβάνονται ότι έχει αλλάξει θέση τώρα, έχουν αλλάξει θέση τα κιλά. Άλλο πρόβλημα, θα το δείξω και στην πράξη, είναι ότι πάνε να κάνουν κάτι σε κάθισμα με άρση θανάτου μαζί. Επειδή είναι αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να βγουν πιο χαμηλά, πάνε λίγο, κάθονται λίγο πιο βαθιά, αλλά παίρνουν και μια λάθος στάση μετά για άρση θανάτου και κάνουν κάτι ανάμεσα σε κάθισμα και άρση θανάτου. Με αποτέλεσμα και τα γόνατά τους να τρώνε και τη μέση τους. Έτσι, δείχνω τώρα το λάθος που σας λέω. Θα το κάνω μία φορά, γιατί αν το κάνω πολλές μπορεί να σακατευτώ κι εγώ. Δείχνω αυτό που σας λέω, ότι πάνε να το πιάσουν τέρμα κάτω και παίζουν κάτι ανάμεσα σε άρση θανάτου και κάθισμα, έτσι. Και βλέπετε μία θέση, θα το κάνω αργά για να μην πολύ με πιάσει και πάθω και τίποτα. Ένας αχταρμάς δηλαδή. Μία θέση, μία καμπούρα σαν τις γάτες που κοροϊδεύουν, που ανατριχιάζουν και τρομάζουν. Μία θέση που θα σακατέψει όλο σου το σώμα. Όλο σου το σώμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι κάνω λοιπόν? Ή θα το δουλέψω σαν καθαρή άρση θανάτου, αλλά θα πρέπει να πω πιο βαθιά σαν ξεκίνημα στην άσκηση, ή θα το δουλέψω σαν καθαρό καθισματάκι. Δηλαδή, θα δείξω και τις δύο περιπτώσεις. Πάμε να κάνουμε το καθισματάκι μας τώρα. Δίνω βάση πάρα πολύ στα γόνατα και στη σπονδυλική στήλη. Έτσι. Απλό. Σωστή θέση. Δίνω με τα πόδια, τα χέρια μου δεν πιάνουν τώρα ένα τέρμα κάτω. Πιάνω χαμηλά μεν, αλλά όχι τέρμα κάτω, αφού έχω λαβές. Έχω αυτά εδώ, αυτές τις προεξοχές. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη βάση στο σωστό ορθό κάθισμα. Σαν να μου λέτε ότι θα είχα μπάρα εδώ και θα ξεκινούσα να ξεκολλήσω από κάτω από αυτή τη θέση. Εδώ δηλαδή, να πάω να πιάσω από εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσω και αν ξεκολλήσω θα φάω τη μέση μου, έτσι. Τώρα, πάμε να το δούμε και σαν άρση θανάτου. Όταν δουλεύω σωστά την τεχνική, βγαίνει και πολύ πιο αβίαστα η άσκηση. Μπορώ να παίξω περισσότερες επανάληψεις, μπορώ να παίξω σε βάθος χρόνου, μπορώ να παίξω χωρίς να τραυματίζομαι. Το ιδανικό για μένα είναι, για αυτούς που δεν πηγαίνουν στο γυμναστήριο λέμε τώρα, έτσι, για αυτούς που το κάνουν έξω, να δουλεύω μία ή ένα σετ μόνο σαν άρση θανάτου, να το προσομοιάζω, και ένα σετ μόνο σαν σκοτ,
Το ένα και ένα εννοείται να αλλάξει. Όσα σετ θέλετε, δουλεύετε. Ή από επανάληψη σε επανάληψη να δούλευα κάτι διαφορετικό. Δείχνω αυτό που σας λέω. Από επανάληψη σε επανάληψη να αλλάζω την τεχνική μου. Θα το πάω τώρα από σκουότ σε άρση θανάτου. Και πάει λέγοντας. Συνεχίζω να το δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Στο squat μου, λέω μία τελευταία λεπτομέρεια, στο squat μου, λόγω του ότι η ρόδα έρχεται πολύ κοντά στα πόδια μου, ανοίγω λίγο τα πόδια μου περισσότερο από ό,τι θα έκανε ένα κλασικό squat με μπάρα, για να μπορώ να έχω περιθώριο κίνησης, έτσι. Πάει λίγο προς sumo squat, δηλαδή τα πόδια μου αντί να είναι εδώ, τα έχω εδώ, έτσι. Για να είναι το λάστιχο μέσα. Και στην άρση θανάτου, επειδή δεν μπορώ να έχω την μπάρα κολλημένη επάνω μου όπως θα πρέπει να κάνω μια σωστή τεχνική, αλλά έχω τη ρόδα που υποχρεωτικά θα πρέπει να αφήσω πάλι μια μικρή απόσταση, είναι μεν πιο κλειστά τα πόδια μου από το squat που δείξαμε εδώ, αλλά λίγο πιο ανοιχτά από μια κλασική άρση θανάτου. Να βάζουμε εναλλακτικές ασκήσεις, αλλά να προσαρμοζούμε και τη στάση του σώματος και την εκτέλεση αναλόγως με το αντικείμενο που έχουμε να εξασκηθούμε. Έτσι, διαφορετικά θα τραυματιστούμε. Αυτά τα λίγα. Πείτε μου αν θέλετε να δείξουμε και καμιά εναλλακτική άσκηση με τη ρόδα από τραχτέρι, από φορτηγό. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.